η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία για την πολιτική προστασία, τον εθελοντισμό και την αναδιάρθρωση του πυροσβεστικού σώματος μπορεί να εμφανίζεται ως καινοτόμα, πως δήθεν εγγυάται την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, τον φυσικό πλούτο και την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά στην πράξη, κατά την άποψη του ΚΚΕ, την υπονομεύει και μάλιστα συστηματικά. Γι' αυτό άλλωστε και την καταψηφίζει. Ενσωματώνει όλο τον αντιδραστικό πυρήνα που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της αξιοποίησής της, ως μέσο ανάπτυξης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και όχι της προστασίας της χώρας και του λαού από φυσικές, τεχνολογικές και άλλες καταστροφές. Γι' αυτό και οι όποιες διαφωνίες του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής, των άλλων κομμάτων, εστιάζονται σε δευτερεύοντα ζητήματα και όχι στον πυρήνα του σχεδίου νόμου. Άλλωστε, τον ίδιο στόχο υπηρέτησαν και όλοι οι προηγούμενοι νόμοι από το 1995 επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους εφάρμοσε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και αποδείχτηκαν όχι μόνο αναχρονιστικοί και αναποτελεσματικοί, αλλά και εγκληματικοί. Αδιάψευτος μάρτυρας στο μάτι, η Μάνδρα, η Κρήτη, η Χαλκιδική και δεκάδες άλλες περιοχές της χώρας που αποτελούν το μελανό αποτύπωμα της χρόνιας εγκληματικής αδιαφορίας των κυβερνήσεων με εκατοντάδες νεκρούς, τεράστιες απώλειες λαϊκής περιουσίας, κατοικιών, καλλιεργειών, κτηνοτροφικού κεφαλαίου και υποδομών. Από το 1998 έως το 2018 είχαμε πάνω από 5 εκατομμύρια στρέμματα καμένου δασικού πλούτου και 227 νεκρούς. Οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, η συνεχής αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, τα οποία μόνο το 2017 έγιναν περίπου 7.500, ο μεγαλύτερος αριθμός από το 2000, με συνεχή αύξηση από το 2012, δεν ήρθαν ως αποτέλεσμα κάποιας απροσεξίας, ούτε ως θεϊκή τιμωρία. Είναι το αποτέλεσμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης που υποτάσσει κάθε σπιθαμή γης και της χρήσης της στην καπιταλιστική εκμετάλλευση που εμπορευματοποιεί τα πάντα σε όφελος των μεγάλων συμφερόντων και έχει ως μοναδικό κριτήριο τη συνεχή αύξηση του κέρδους του κεφαλαίου. Μια ανάπτυξη που συνοδεύεται από ληστρική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ανταγωνισμούς για την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, υπεριαλιστικές επεμβάσεις, πολέμους, απομισά τον άνθρωπο και καταστρέφει το περιβάλλον. Γι' αυτό και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την όποια κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό τα προηγμένα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο, Ισπανία, Αμερική, Αυστραλία, Πορτογαλία, δεν μπορούν να αποφύγουν τις μεγάλες καταστροφές και τα θύματα. Η μετατροπή από κοινωνική σε ατομική ευθύνη της διασφάλισης, ακόμα και της στοιχειώδους κάλυψης της ανάγκης των εργαζομένων σε κατοικία, είναι η αιτία για τα σπίτια που πέφτουν με το σεισμό, για τις απαράδεκτες συνθήκες κατοικίας εκατομμυρίων εργαζομένων, για τα διαχρονικά θύματα από τις πλημμύρες. Η ακόρεστη ανάγκη του κεφαλαίου να εκμεταλλευτεί τη γη, το ανθρώπινο δυναμικό, τα δάση, τις παραλίες, άλλοτε με τουριστικά καταλήμματα, άλλοτε με ανεμογεννήτριες και πράσινες επενδύσεις, είναι η πραγματική αιτία για τις τεράστιες συνέπειες των ανεξέλεκτων δασικών πυρκαγιών. Όποια πλευρά και αν κοιτάξει κανείς, θα δει πως πίσω από τις συνέπειες του λεγόμενου ακραίου καιρού βρίσκεται ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης που θυσιάζει κάθε δικαίωμα των εργαζομένων για να διασφαλίζει το κέρδος του μεγάλου κεφαλαίου. Στη χώρα μας, ποτέ και καμία κυβέρνηση μηδεμιάς εξαιρουμένης δεν σχεδίασε ούτε χρηματοδότησε μέτρα αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας του λαού, ούτε μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, ούτε υποδομές υγείας, πρόνοιας, σχολικής στέγης, αθλητισμού με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του λαού. Άρα, από τον εντοπισμό των όποιων αλλαγών στο κλίμα και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έως το σημείο να χρησιμοποιείται η κλιματική αλλαγή από τις κυβερνήσεις για να δικαιολογούν την εγκληματική διαχείριση του φαινομένου σε βάρος του λαού, υπάρχει αβυσαλαίο άλμα. Η κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα χρησιμοποιούνται ως βολικό ιδεολόγημα για να συγκαλυφθεί το απλούστατο, πως το μοναδικό τελικά ακραίο φαινόμενο που ορίζει τη ζωή των εργαζομένων είναι ο ίδιος ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Και επειδή δεν ζούμε στην προϊστορία, ούτε την περίοδο που οι άνθρωποι κατοικούσαν σε πρόχειρες αχυρένιες καλύβες,
Ας σταματήσετε να συμπεριφέρεστε στο λαό σαν να απευθύνεστε σε ηθαγενείς. Ο λαός δεν είναι ούτε δειλός, ούτε μοιραίος, ούτε άβουλος. Η αλλαγή νοοτροπίας που απαιτεί είναι απλή. Αντίπαλός μας δεν είναι το κλίμα και ο καιρός, είναι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης που μας εμποδίζει να ζήσουμε όπως μας αξίζει. Και σήμερα παίζεται το ίδιο παιχνίδι. Οι καταστροφές αξιοποιούνται από τη μία για να προωθηθούν πανάκριβα έργα διαχείρισης των φυσικών φαινομένων, που όμως σχεδιάζονται με κριτήριο το κέρδος και όχι την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, και γι' αυτό δεν πρόκειται να λύσουν κανένα λαϊκό πρόβλημα, και απ' την άλλη για να πείσουν τους εργαζόμενους πως πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη και να πληρώσουν τη νέα πράσινη ανάπτυξη, τάχατες για να σωθεί ο πλανήτης, κρύβοντας πως πραγματικός του στόχος είναι οι τεράστιες πράσινες business 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η ουσιαστική πρόληψη, αλλά και η ουσιαστική αντιμετώπιση των φαινομένων όταν συμβαίνουν, είναι τελικά ασύμβατη με την ίδια την καπιταλιστική ανάπτυξη. Και το παρόν σχέδιο νόμου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του αδιέξοδου δρόμου ανάπτυξης για τον εργαζόμενο λαό. Υπηρετεί τους στόχους του αναπτυξιακού νόμου, μεγάλο τμήμα του οποίου πρέπει να πιστωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ που το είχε προετοιμάσει, που εχορήγει και είδωρ στο μεγάλο κεφάλαιο για να μπορεί να επενδύει όπου θέλει στην πολιτική προστασία, με όποιους όρους θέλει, χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες στο λαό και το περιβάλλον, με άρση ακόμα και του όποιου πλαισίου προστασίας ίσχυε έως σήμερα. Το σχέδιο νόμου εξακολουθεί να προσανατολίζεται στην καταστολή, στη διαχείριση της καταστροφής και όχι στην πρόληψη, την οποία θεωρεί κόστος. Προβλέπει στα πλαίσια της διαμόρφωσης της εθνικής πολιτικής μείωσης κινδύνου καταστροφών τη συμμετοχή φορέων, μεταξύ άλλων και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι σχετίζονται με τη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών. Αποκλείει οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια στη βάση πραγματικών επιστημονικών δεδομένων αξιολόγησης των επιπτώσεων που θα έχει μια νέα βιομηχανική εγκατάσταση στο παρελθόν, στο περιβάλλον και σε συνθήκες ομαλής λειτουργίας και σε συνθήκες έντονων και απρόβλεπτων καιρικών φαινομένων ή σε μια σοβαρή βλάβη. Για το ΚΚΕ μια τέτοια αξιολόγηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μια σοβαρής πολιτικής πρόληψης και πολιτικής προστασίας. Το σχέδιο νόμου προβλέπει την ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση της πολιτικής προστασίας και της πρόληψης με την άμεση σύνδεση της επίσημης κρατικής δομής με ιδιωτικούς φορείς, με την κατασκευή υποδομών πυρασφάλειας με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με την αντισταθμιστική παροχή υπηρεσιών και τη διάθεση προσωπικού και μέσων, με τιμολογιακή χρονοχρέωση για κάθε ώρα χρήσης σε επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν την εκμετάλλευση αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων, λιμανιών, δικτύων, ειδικών εγκαταστάσεων και άλλων, με καταβολή ανταλλάγματος ή παροχή σε είδος. Επίσης με την πώληση εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και σε πολίτες, με την ιδιωτικοποίηση της πυροσβεστικής ακαδημίας, με τη συμμετοχή και χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων σε προγράμματα έρευνας, εκπαίδευσης, πιστοποίησης σχετικά με την πυροπροστασία μέσω του Κέντρου Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων και της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων που περιλαμβάνει και την Πυροσβεστική Ακαδημία. Επίσης διακρίνεται από έλλειψη κριτηρίων, αρχών, διαδικασιών και κατευθύνσεων για μια σειρά θέματα όπως την ουσιαστική πρόληψη των κινδύνων, κριτήρια χρήσεων γης, αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ βιομηχανικών και οικιστικών δραστηριοτήτων, οδοί μαζικής διαφυγής, ελεύθεροι χώροι καταφυγής και άλλα. Την ολοκληρωμένη εκτίμηση της διακινδύνευσης για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δραστηριότητες κάθε περιοχής, του πληθυσμού, καθώς και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης ανά είδος κινδύνου. Διατηρεί την υποστελέχωση, τα ανεπαρκή μέσα και υποδομές των κρατικών υπηρεσιών και ειδικά του πυροσβεστικού σώματος, της δασικής υπηρεσίας, των κρατικών δομών, νοσοκομεία, κέντρα υγείας και ούτω καθεξής. Δεν προβλέπει καμιά ουσιαστική πρόβλεψη ασκήσεων ετοιμότητας, ουσιαστικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης του πληθυσμού. Κλείνει τα μάτια στις αναγκαίες υποδομές για την πρόληψη των καταστροφών και για τη δυνατότητα ουσιαστικής υλοποίησης των σχεδίων αντιμετώπισής τους. Συνεχίζει τη μειωμένη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για μελέτες, απαιτούμενα έργα και υποδομές για επαρκή αντιπυρική, αντιπληρική και αντισεισμική προστασία. Αποδυναμώνει τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, το πυροσβεστικό σώμα, τη δασική υπηρεσία, τις αρμόδιες υπηρεσίες δήμων και περιφερειών σε προσωπικό, μέσα, εξοπλισμό και υποδομές. Λέτε ψέματα ότι δεν μπορούν να βρεθούν χρήματα,
όταν την ίδια ώρα για την περιβόητη βιώσιμη ανάπτυξη χαρίζονται χρέη δισεκατομμυρίων σε μονοπωλιακούς ομίλους ή απαλλάσσονται από τη φορολογία τους. Όταν για τις νατοικές ανάγκες παταλούνται ετησίως 4 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν πριν λίγο καιρό η κυβέρνηση με το σχέδιο Ηρακλής θωράκισε εκ νέου το τραπεζικό σύστημα με 12 δισεκατομμύρια ευρώ και τόσα άλλα. Το σχέδιο νόμου στρατιωτικοποιεί το πυροσβεστικό σώμα και το διατηρεί στα σώματα ασφαλείας σε αντίθεση με τον κοινωνικό χαρακτήρα του ρόλου και της αποστολής του, καθιερώνοντας την οπλοφορία των πυροσβεστικών ανακριτικών υπαλλήλων. Εντάσσει την πολιτική προστασία στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ με τη σύσταση ειδικού γραφείου του ΝΑΤΟ στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ προβλέπει τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αστυνομία και την εγγραφή στο προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας ειδικής πίστωσης απορρίτων εθνικών αναγκών. Επίσης, προωθεί την υποκατάσταση σημαντικού μέρους των υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος από τον εθελοντισμό και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε συνδυασμό με την παραχώρηση αρμοδιοτήτων πυροπροστασίας, δασοπροστασίας, πυροσβεστικών σταθμών και κλιμακίων στις περιφέρειες και στους δήμους, με την ίδρυση 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας και των τοπικών επιχειρησιακών συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας, χωρίς να διασφαλίζει το αναγκαίο προσωπικό και τους πόρους, επιβαρύνοντας τις λαϊκές οικογένειες με επιπρόσθετους φόρους και τέλη. Διευρύνει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας στον τομέα της πυρασφάλειας και δασοπροστασίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πυροσβεστικό σώμα και στις δομές της Γενικής Γραμματείας. Διευρύνει την εποχικότητα και συνεχίζει τις προσλήψεις με το καθεστώς των πενταετών. Καθιερώνει την απλήρωτη υπερεργασία σε μόνιμους, πενταετής και εποχιακούς. Καθυλώνει μισθολογικά και βαθμολογικά τους χαμηλόβαθμους, μόνιμους και συμβασιούχους. Καθιερώνει την ευελιξία και την κινητικότητα. Καταργεί το αμετάθετο των πυροσβεστικών υπαλλήλων, επαναφέροντας τις εκδικητικές, συνεχείς και εξοντοτικές μεταθέσεις. Εφαρμόζει την αξιολόγηση των υπαλλήλων και των πυροσβεστικών υπηρεσιών, στοχεύοντας την περαιτέρω αμφισβήτηση του δικαιώματος της μόνιμης και σταθερής δουλειάς, στη μείωση του προσωπικού και των υποδομών και στην κατατρομοκράτηση των εργαζομένων, ενώ παραπέμπει στις καλένδες την αναγνώριση του επαγγέλματος ως βαρέο και ανθυγινό επάγγελμα. Κυρίες και κύριοι, διαψεύδονται με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο οι προσδοκίες που επιδιώκει να καλλιεργήσει στο λαό μέσα από τις υποσχέσεις της η κυβέρνηση για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού πρόληψης και περιορισμού μεγάλων καταστροφών, προστασίας της ζωής και των περιουσιών, των υποδομών και του περιβάλλοντος. Ο τεράστιος γραφειοκρατικός μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων που προβλέπεται να ιδρυθεί, η παραπομπή πλήθος αποφάσεων στο Γενικό Γραμματέα με τις απίστευτες υπερεξουσίες που συγκεντρώνει στο πρόσωπό του, στις κοινές υπουργικές αποφάσεις και στα προεδρικά διατάγματα, καθώς και ο ίδιος ο χαρακτήρας των αλλαγών του σχεδίου νόμου και οι στοχεύσεις του, υπηρετεί στόχους του αντιδραστικού επιτελικού κράτους για την προώθηση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τους κινδύνους και επιτείνοντας την απουσία συντονισμού. Γι' αυτό, δυστυχώς, δεν θα αργήσει η ώρα που θα έχουμε εκ νέου ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές και νέες απώλειες ανθρώπινων ζωών. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει δημόσια στο λαό, σε ημερίδες, σε δηλώσεις, στους χώρους δουλειάς, σε όλη τη χώρα, τις θέσεις του για το συνολικό σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας για κάθε πλευρά των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, καθώς και για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση που θα εστιάζει στην αλληλεπίδραση όλων των παραγόντων κινδύνου. Το ΚΚΕ πιστεύει χωρίς αμφιβολία ότι η μεγάλη ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας μας δίνει σήμερα τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες στη ζωή και στην περιουσία του λαού μας. Καλούμε την εργατική τάξη, τις λαϊκές οικογένειες, τους πυροσβέστες, το εργατικό λαϊκό κίνημα, με αποφασιστικότητα να παλέψουν για την ικανοποίηση των δικών τους αναγκών, την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους. Η οργάνωση της πολιτικής προστασίας, της αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών στο επίπεδο δομής, υποδομών, εξοπλισμού, σχεδιασμού και αντιμετώπισης πρέπει να είναι αποκλειστική μέρημνα και ευθύνη του κράτους χωρίς ΜΚΟ και απλήρωτη εργασία, με γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, τη μαζική ενίσχυσή της με μόνιμο προσωπικό. Μόνο τότε μπορεί να εκπονηθεί ολοκληρωμένος,
ουσιαστικός επιστημονικός σχεδιασμός συνδυαστικής αποτίμησης για το σύνολο των κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών, εκπαίδευση και ενημέρωση του πληθυσμού, ανάπτυξη της έρευνας σε αυτή την κατεύθυνση με ευθύνη του ίδιου του κράτους. Μόνο τότε μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός έργων υποδομής, αντιπλημμυρικής προστασίας, ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασών. Δώστε μου ένα λεπτό, αν μπορείτε, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασών, μέτρα προσεισμικού ελέγχου και προστασίας για τα δημόσια κτίρια και τους χώρους συγκέντρωσης πολλών ανθρώπων, ουσιαστικός και συνεχής έλεγχος της στατικής επάρκειας και ασφάλειας σε περίπτωση σεισμού όλων των κτιρίων, αποτίμηση κινδύνου, συνεχής έλεγχη και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ελαχιστοποίησης του κινδύνου στις τεχνολογικές εγκαταστάσεις. Και τέλος, για το πυροσβεστικό σώμα. Θεωρούμε ότι στις σημερινές συνθήκες πρέπει να γίνει πλήρης αποστρατηγικοποίησή του στη βάση εξυπηρέτησης της κοινωνικής του αποστολής, με αρμοδιότητες στην αντιμετώπιση των αστικών και δασικών πυρκαγιών, τις διασώσεις και την προληπτική πυρασφάλεια. Να αποκατασταθούν οι μισθολογικές τους απώλειες και να διασφαλιστούν το σύνολο των συνταξιοδοτικών μισθολογικών δικαιωμάτων των υπαλλήλων, των συνθήκων ασφαλείας και υγιεινής, την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγινά. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων και των πυροσβεστών πενταετούς θητείας, με σταθερή σχέση εργασίας για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών στην πρόληψη, φύλαξη και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Να καταργηθούν όλα τα προγράμματα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στην εκπαίδευση και έρευνα που ενισχύουν την ιδιωτικοποίηση τομέων του πυροσβεστικού σώματος και άμεση χρηματοδότηση του εξυγχρονισμού των υποδομών, του στόλου, της υλικοτεχνικής υποδομής, της προμήθειας αξιόπιστου ατομικού εξοπλισμού σε όλο το πυροσβεστικό προσωπικό αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα σώματα στο πλευρό των πυροσβεστών που δίνουν τη μάχη της αξιοπρέπειας της ζωής για να έχουν πλήρη κάλυψη και ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Σήμερα είναι εδώ απ' έξω και δίνουν αυτή τη μάχη για να υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους και τα δικαιώματά τους. Στεκόμαστε στο πλευρό τους και δίνουμε μαζί από κοινού με όλο το λαϊκό κίνημα τη μάχη, έτσι ώστε η πολιτική προστασία να είναι βασικό συστατικό προστασίας της ανθρώπινης ζωής, προστασίας του περιβάλλοντος. Με όλα αυτά τα λόγια καταλήγουμε να καταψηφίσουμε το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.